Το μεταναστευτικό αντιμετωπίστηκε την περίοδο από το 2015 ως μια κρίση με ειδική έκτακτη νομοθεσία. Κυρίως το περίφημο άρθρο 96 του 4368 του 16 με τίτλο «Συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντηρητικού οργάνου» επιτράπησαν βάσει αυτού οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξη διαγωνισμού για ποσά εκατομμυρίων. Πέρυσι στη Βουλή είχαμε κάνει εκτενή συζήτηση για το θέμα των δαπανών αυτών. Είχα δεσμευθεί για την κατάργηση του ειδικού αυτού άρθρου και πράγματι θα καταργηθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2021 όπως έχουμε ήδη νομοθετήσει. Στην πράξη από το Υπουργείο Μετανάστευσης ελάχιστα έχει χρησιμοποιηθεί. Έχουμε εκτενώς συζητήσει στη Βουλή τις περιπτώσεις αυτές, πέρυσι ειδικά, που χρειάστηκε λόγω ειδικών συνθήκων. Αντίθετα, προτάσουμε, και νομίζω αυτό είναι σύμφωνη η πλειοψηφία, αν όχι όλη η Βουλή, ένα ορθολογικό, μακροχρόνιο σχεδιασμό δαπανών με διαφανείς διαδικασίες. Προβλέποντας βέβαια τη μεταβλητότητα που αναμφίβολα έχουν οι ροές και κατά συνέπεια οι ανάγκες κάλυψή τους. Αυτό λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί με μακροχρόνιες συμβάσεις πλαίσιο. Συμβάσεις τις οποίες το Υπουργείο, αξιοποιώντας φυσικά ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, θα πληρώνει μόνο για το ύψος των υπηρεσιών που καταναλώνει, με άνω όριο το όριο του προϋπολογισμού της Συμφωνίας Πλαίσιου. Αλλά θα έχει διαθεσιμότητα υπηρεσιών για κάθε πιθανή μεταβολή συνθήκων. Συζητάμε σήμερα μια τέτοια σύμβαση, μια Συμφωνία Πλαίσιου για τις ανάγκες σύτησης των ετούντων άσυλων σε όλη τη χώρα. Και σήμερα είναι η τρίτη σύμβαση που έρχεται από την παρούσα κυβέρνηση στη Βουλή. Είχε προηγηθεί η σύμβαση για το φράκτη του Εύρου, καθώς και η σύμβαση κατασκευής των κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Σάμο, Κο και Λέρο. Σας υπενθυμίζω, 18 Σεπτεμβρίου θα εγκαινιαστεί η δομή στη Σάμο. Θα ακολουθήσουν σύντομα στη Βουλή η τέταρτη σύμβαση, που αφορά τη διαχείριση υπηρεσιών facility management στις δομές, η οποία συζητάται σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Καθώς θα έρθει στη Βουλή επίσης και η πέμπτη σύμβαση για την κατασκευή δομών στη Λέσβο και στη Χίο, καθώς και την αναβάθμιση του kit φυλακίου, που αύριο ολοκληρώνεται η κατάθεση των τελικών προσφορών, καθώς έχουν ήδη τελεσιδικήσει υπέρ του δημοσίου όλες οι προσφυγές και ενστάσεις που υποβλήθησαν. Φυσικά, πριν έρθει στη Βουλή, και αυτή η σύμβαση θα πάει για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κανονισμός της Βουλής, το άρθρο 32, η παράγραφος 9, προβλέπει τη συζήτηση συμβάσεων άνω των 20 εκατομμύρων ευρώ στην αρμόδια μόνιμη διαρκή επιτροπή. Δεν μπορώ να μην σημειώσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, παρότι τελικά διατέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, καμία σύμβαση δεν παρουσιάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Και είναι άξιο λόγου πώς δαπανήθηκαν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το μεταναστευτικό, αλλά πιθανόν καμία σύμβαση δεν ήταν άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να έρθει για ενημέρωση στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα τη Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνούς προστασίας. Ο διαγωνισμός έγινε με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες βάσει των άρθρων 28 και 39 του 4412 του 2016. Έχει διάρκεια 4 έτη, αξία 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, χωρίς το ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% της συμβατικής αξίας. Βέβαια, η αξία αυτή είναι θεωρητική, καθώς το δημόσιο δεσμεύεται να πληρώσει μόνο για τις ημερήσιες μερίδες που παραγγέλνει. Και αυτές εξαρτώνται, πρώτον, από τις ροές, που όπως γνωρίζετε έχουν μειωθεί κατά 87% το τελευταίο 12 μήνο, και δεύτερον από την ταχύτητα τελεσιδικίας αιτημάτων ασύλου, διότι στοιχίζονται μόνο οι ετούντες άσυλο για το διάστημα στο οποίο εκκρεμεί η τελεσιδικία της αίτησής τους, και γνωρίζετε ότι με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου που έχουμε επιτύχει και με νομοθετικές πρωτοβουλίες και με βελτίωση της διαδικασίας λειτουργίας της υπηρεσίας ασύλου, αυτό έχει επιτευχθεί. Άρα με τα σημερινά δεδομένα οι προβλεπόμενες δαπάνες για το υπόλοιπο του 2021 θα είναι αισθητά χαμηλότερες.
δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαγωνισμός έγινε σε 6 γεωγραφικά τμήματα και επιλέχθησαν βάση προσφορών οι αντίστοιχοι ανάδοχοι. Τα τμήματα που κατανεμήθηκε ο διαγωνισμός ήταν η Βόρεια Ελλάδα για 12.000 μερίδες, η Νότια Ελλάδα ομοίως για 12.000 μερίδες, η Λέσβος για 6.000 μερίδες, η Χίος για 3.000 μερίδες και η Σάμος για 3.000 μερίδες. Επίσης για τα λοιπά νησιά υπάρχει μια πρόβλεψη για 5.000 μερίδες. Ο σχεδιασμός έγινε βάσει ιστορικών δεδομένων για τους διαμένοντες που είχαμε στις δομές τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια είναι εμφανές ότι στα νησιά πλέον αυτός ο σχεδιασμός είναι αρκετά μεγαλύτερος από την πραγματικότητα. Η Συμφωνία Πλαίσιο περιλαμβάνει ένα γενικό συσίδιο για τους ενήλικες και ειδικαίο διαιτολόγιο για διαβητικούς, για ευάλωτες ομάδες, για βρέφη και για ανήλικα παιδιά. Υπάρχει ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο που περιλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, που υπερκαλύπτουν τις θερμικές ανάγκες των ωφελούμενων όπως αυτές ορίζονται. Ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαφοροποίησης βάσει θρησκευτικών πεπιθήσεων, τις οποίες φυσικά η χώρα μας απολύτως και σέβεται. Ενδεικτικά, ένα τέτοιο γεύμα μπορεί να περιλαμβάνει για πρωινό συνδυασμό από φρούτα, πίτες, ξηρούς καρπούς, κρουασάν και σάντουιτς, για μεσημεριανό συνδυασμό από κρέας, κοτόπουλο, λαδερό, ζυμαρικό, ψάρι, με συνοδευτικό και φρέσκια σαλάτα, και για βραδινό ένα συνδυασμό από λαδερό, μελέτα, όσπρια σαλάτα εποχής. Παράλληλα, περιλαμβάνει αραβικές πίτες και επαρκή ποσότητα εμφιαλωμένου πόσιμου νερού. Ανάλογα με το γεωγραφικό τμήμα, οι τιμές ανά ημέρα κυμαίνονται από 6,85 ως 6,88 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν είτε μέσω βραχυπρόθεσμων διαγωνισμών είτε μέσω απευθείας αναθέσεων. Οι διαγωνισμοί που είχαν διαχρονικά διεξαχθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχαν καταλήξει σε εκτόσεις της τάξης από 0 έως 5 λεπτά, με συνήθεια εκτιμόμενη ημερήσια αξία των ποσότων 6,15 ευρώ αναστητιζόμενο. Αντίστοιχες συμβάσεις του ΔΟΜ είχαν κατά μέσο όρο ημερήσιας μερίδας 10,35 ευρώ. Ενώ κρίσιμο είναι το γεγονός ότι η ανωτέρω τιμή που θα συμβατιοποιηθεί ο διαγωνισμός ανά έργο θα παραμείνει σταθερή για τα 4-7 χρόνια. Ανεξαρτήτως παραδείγματος χάρη του μισθολογικού κόστους και έχει ήδη υπογραφεί από 1η-1η-2022 η αύξηση του κατώτατου μισθού και ανεξαρτήτως της μεταβλητότητας του κόστους των πρώτων υλών. Και βέβαια γνωρίζετε ότι τους τελευταίους μήνες, το έχουμε συζητήσει και εδώ, παρατηρείται αύξηση στον δείκτη τιμών σιτηρών παγκοσμίων λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Η αναθέτουσα αρχή επέλεξε την εκτιμόμενη ημερήσια δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο πληθυσμό, τις κείμενες διατάξεις, τα ιστορικά στοιχεία προηγούμενων διαγωνισμών, την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του διαιτολογίου, καθώς θεωρούμε ότι είναι προτιμητέο να δίνονται στους αιτούντες άσυλο παροχές σε είδος και όχι σε χρήμα. Λαμβάνουμε υπόψη την οδηγία 2019-904 αναφορικά με τη μείωση των επιπτώσεων της χρήσης πλαστικών προϊόντων και την υποχρέωση των αναδόχων να παρέχουν υπηρεσίες σύντησης σε οποιαδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας εφόσον απαιτηθεί. Η συμφωνία, όπως είπα, προβλέπει και αυτό έπαιξε ρόλο στον καθορισμό της τιμής, τιμή δυνατότητα μεταβολής για όλο το διάστημα ισχύως Συμφωνίας Πλαίσιο και την εμπειρία της υπηρεσίας, καθώς συνέλεξε διατροφικές απαιτήσεις από τους ίδιους τους φιλοξενούμενους, από τους community leaders, μιλώντας μαζί τους σε δομές φιλοξενίας σαν την Ελλάδα. Συγκριτικά, οι παροχές του εν λόγω διαγωνισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους που είχαν γίνει στο παρελθόν, που υπάρχει απόκληση 73 λεπτά την ημέρα, αυτό είναι βάση του γεγονότος ότι έχουμε πλέον διαιτολόγιο το οποίο προβλέπει περισσότερο κόκκινο κρέας, περισσότερα λαδερά, περισσότερα όσπρια και το κυριότερο καθημερινά σε όλα τα γεύματα φρέσκια σαλάτα εποχής. Σημαντικό είναι ότι τα 6 αυτά τμήματα καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα τύχει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα συνέπεια του μεταναστευτικού στο μέλλον ή και πού θα κλείσουν δομές στο μέλλον όπου αυτή η συμφωνία πλέον αυτομάτως δεν θα είναι ενεργή. Ο διαγωνισμός έχει περάσει θετικά από τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το ελεγκτικό συνέδριο, όπως θα διαπιστώσετε από το φάκελο που έχουμε καταθέσει. Το βασικό πλεονέκτημα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι ότι πλέον έχουν προκύψει ανάδοχοι με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες,
στους οποίους ανατίθεται υπηρεσίες μέσω εκτελεστικών συμβάσεων, είτε για χρονικά διαστήματα συγκεκριμένα, είτε για την αντιμετώπιση κάποιου έκτακτου συμβάντους, χωρίς να χρειαστεί ξανά στο μέλλον να προσφύγει η αναθέτουσα αρχή σε οποιαδήποτε έκτακτη διαδικασία απευθείας αναθέσεων, όπως είχε θεσμοθετηθεί επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ με τον 43-68, που επαναλαμβάνω καταργούμε στο τέλος του έτους. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ τους τελευταίους 18 μήνες και έχει επιτύχει να υλοποιήσει δύσκολες και επίπονες διαγωνιστικές διαδικασίες με απόλυτη επιτυχία. Ειδικότερα στην παρούσα συμφωνία πλαίσιο είχαμε συμμετοχή είτε άμεσα με ενός εταιριών, είτε έμεσα μέσω δηλωθέντων υπεργολάβων από 20 εταιρείες. Η αναθέτουσα αρχή κέρδισε σε όλες τις προσφυγές που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες εναντίον του κύρους και των όρων της διακήρυξης και στην αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών και σε μια προσφυγή που έγινε σε δεύτερο βαθμό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως είχα δεσμευθεί απέναντί σας σε αυτή την Επιτροπή, κάνει τη διαφάνεια πράξη στη διαχείριση των εθνικών πόρων και των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργώντας τις διατάξεις για την καταπαρέκκληση ανάθεση, προχωρώντας παντού σε διαγωνισμούς πλαίσιο τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική με διεθνείς ανοιχτές διαδικασίες και λαμβάνοντας και τα συγχαρητήρια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να υποβάλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ή να κάνει κάποια τοποθέτηση,